Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Επενδύσεις και δημόσια έργα αλλάζουν το πρόσωπο του Πειραιά. Να τα δούμε όλα λίγο πιο αναλυτικά με τη βοήθεια του Κώστα Κετσιτζή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε μια σειρά επενδύσεων και μια σειρά δημοσίων έργων, τα οποία εφόσον ολοκληρωθούν, βρίσκονται σε διάφορα στάδια. Εφόσον ολοκληρωθούν, θα μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό Πειραιά σε μερικά χρόνια από σήμερα. Ξεκινάμε βέβαια με το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει ΟΛ που υπό την διοίκηση της Κόσκο, η Κινέζη, που είναι ένα πολύ λένε φαραωνικό πρόγραμμα. Περιλαμβάνει 4 ξενοδοχεία 4-5 αστέρων στο λιμάνι του Πειραιά, εκφυσιακά κέντρα, μουσείο, προβλήτα για την κρουαζιέρα, επέκταση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Φιλόδοξο είναι ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο βεβαίως αντιμετωπίζεται μεν θετικά από τους περισσότερους φορείς του Πειραιά. Βέβαια, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις. Βασική αντίδραση, παραδείγματος χάρη, είναι η ύπαρξη εμπορικού κέντρου στο λιμάνι του Πειραιά. Το οποίο. Ότι οι τουρίστες θα περιορίζονται μόνο σε αυτό. Αυτό ακριβώς φέρνει το ευεργετικό αποτέλεσμα από αυτές τις επενδύσεις να διαχέεται στην πόλη του Πειραιά και να μην μένει μόνο στο λιμάνι. Γιατί υπάρχει βέβαια και το θέμα ότι οι τουρίστες κρουαζιέρας πηγαίνουν στον Πειραιά, φεύγουν με πούλμαν, πηγαίνουν στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, στα μαγαζιά εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα για την πόλη του Πειραιά. Πέρα όμως από τον Όλπο, που αυτή τη στιγμή το επενδυτικό σχέδιο, το master plan δηλαδή, βρίσκεται στη φάση της έγκρισης από το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, που είναι η Βιβλιοπολιτική Επιτροπή της ΕΣΑΛ. Αυτό θα συνευριάσει πιθανότατα μετά το Πάσχα και θα συντεθούν κάποιες σίγουρα διευκρινήσεις και αλλαγές και τροποποιήσεις στο επενδυτικό πρόγραμμα. Οπότε έχουμε ακόμα καιρό γι' αυτό για να δούμε τι τελικά θα γίνει. Έχουμε ουσιαστικά την ανάπλαση του Παπαστράτου, των ακινήτων του παλιού καπνεργαστήριου του Παπαστράτου, που είναι στην καρδιά του Πειραιά, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με το κτίριο Βόμβα, το οποίο θα γίνει ένα κτίριο γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών και το οποίο αναμένεται να προσελκύσει βεβαίως και άλλες επενδύσεις και άλλες αλλαγές εκεί πέρα, όπου να υπάρχει μια γενικότερη ανάπλαση. Βασικό στοίχημα επίσης για το Δήμο του Πειραιά είναι η αξιοποίηση ενός τοπόσιμου του πύργου του Πειραιά, ο οποίος παραμένει αχρησιμοποιητός για πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά δεν ολοκληρώθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και είναι πραγματικά ένα κτίριο το οποίο δεσπόζει στο λιμάνι του Πειραιά. Και βέβαια, για να κλείσουμε, σίγουρα έχουμε τη σύνδεση με το μετρό, η οποία αναμένεται μέχρι το 2022. Η ολοκλήρωση του τραμ, η οποία αναμένεται πολύ πιο σύντομα παρά από κάποια προβλήματα και καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην πρόοδο του έργου. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα, όπως φαίνεται, και νέες επιχειρήσεις και νέα καταστήματα ενδέχεται να ανοίξουν στο λιμάνι του Πειραιά.